πάνω ότι ο Άρης γεννήθηκε από τα σπλάχνα κάποιων δυσαρεστημένων παραγόντων του Ηρακλή. Κάποιοι άλλοι μάλιστα λένε ότι το όνομά του το οφείλει στο σκύλο ενός από αυτούς τους παράγοντες. Αυτά μάλλον είναι μυθεύματα που ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τεράστια θολούρα ως προς την ίδρυση του Άρη Θεσσαλονίκης. Η μόνη μαρτυρία καταγεγραμμένη που υπάρχει για την ιδρυτική πράξη του Άρη είναι αυτή που δημοσιεύτηκε πολύ μετά, το 1930, στην εφημερίδα Μακεδονικά Νέα, αλλά σε μια εφημερίδα η οποία ανήκε στον τότε πρόεδρο του Άρη, Πέτρο Λούβαρη. Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία να μάθει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και κανένα πραγματικό γεγονός από την δημιουργία του Άρη, γιατί όντως έπαιξε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο και στη δεύτερη δεκαετία του αιώνα, αλλά και αργότερα, ακόμα και σήμερα που είστε, ξέρω εγώ, τρεις και ο κούκος, παίζεται ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αντιπαρέρχομαι την πρόκλησή σου, γιατί ξέρεις καλά τι σου έχουν στοιχήσει αυτοί οι τρεις και ο κούκος, όπως τους λες. Και το ξέρεις από τη στιγμή που ιδρύθηκε αυτή η ομάδα, που δεν επέλεξε τυχαία την ημερομηνία της 25ης Μαρτίου του 1914. Θερμοπύλες, offside όλα και τα λοιπά, το ξέρω, ναι. Ξέρεις πολύ καλά λοιπόν τι σημαίνει αυτή η ημερομηνία για την απελευθέρωση της Ελλάδος, και επίσης είναι γνωστό ότι αυτή η ιδρυτική πράξη δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα καφενείο του Βότση. Αυτά είναι τα σίγουρα. Από εκεί και πέρα, Καμάρα και Αγιατριάδα ερίζουν για την ιδρυτική ομάδα και το από πού κατάγεται, από ποια περιοχή της πόλης. Ακριβώς αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να μάθει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ότι ο Άρης καταρχήν θεωρούνταν επί πολλές δεκαετίες η ομάδα, η ποδοσφαιρική ομάδα των εμπόρων της πόλης. Της αστικής τάξης που αναπτύσσονταν, και αυτό είναι, φαίνεται να είναι αληθινό από την προσωπική εμπειρία του καθενός. Το δεύτερο όμως είναι ότι σήμερα πια είναι η ομάδα του Χαριλάου. Όπου και να ιδρύθηκε, όποιοι και να την καλύπτουν, φαίνεται ότι ουσιαστικά ανδρώθηκε, δημιουργήθηκε, μάλλον από τότε που είχε και γήπεδο βέβαια, αλλά στην ουσία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο η γειτονιά, η συνοικία Χαριλάου. Πώς δένονται αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι αλήθεια, αλλά βέβαια, όπως πολύ σωστά και εσύ λες, οι ομάδες Θεσσαλονίκης ανδρώθηκαν ουσιαστικά από τη στιγμή που απέκτησαν γεωγραφικό στίγμα με τα γήπεδά τους. Και ο Άρης είχε την ευτυχία ατυχία να έχει πολλά νέα παιδιά στα ιδρυτικά του μέλη. Πρώτα από αυτά είναι ο Ρωσιάδης, ο Κοτρότσης, ο Ιωαννίδης, παιδιά που μόλις είχαν αποφοιτήσει από το πρώτο γυμνάσιο, το οποίο έδρευε τότε στην Καμάρα το 1914, εξού και η επιθυμία της περιοχής να λάβει τα γενετήσια εύσημα. Αλλά το 18 μετακόμισε αυτό το γυμνάσιο κάπου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, οπότε εκεί μπήκε και αυτή ως διεκδικήτρια. Ένα άλλο σημαντικό όμως γεγονός είναι ότι στο ενδιάμεσο αυτής της περίοδου τα παιδιά αυτά στρατεύτηκαν, πολέμησαν στο μέτωπο, βλέπεις ότι οι Αριανοί πολεμούν συνέχεια, και σε σχέση με αυτό που είπες είναι παράδοξο ότι πριν ιδρυθεί ο ΠΑΟΚ, ή τουλάχιστον πριν λάβει την μορφή που έχει τώρα, δηλαδή πριν λάβουν το όνειρο εκδίκηση, αυτό θα πω, ας το πούμε έτσι, οι πρόσφυγες, μια ομάδα προσφύγων είχε αγκαλιάσει τον Άρη και όχι τους Μπαγιάτιδες Ηρακλειδείς, όπως έλεγαν οι ίδιοι αυτοί πρόσφυγες. Έχω υπόψη μου και από προσωπικές μνήμες της οικογένειάς μου ότι τα παπαφάκια, δηλαδή ο Μεσοπόλεμος, εκεί που μέναν κοντά οι Βικελίδες κλπ, όλα τα παπαφάκια ήταν Αριανοί. Δηλαδή μεγάλη ομάδα και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κάτω ακριβώς από τις ευρεογειτονιές και πολύ κοντά στις αγριεμένες προσφυγικές που ήταν προς την πλευρά της Τούμπας και νοτιότερα, ήταν Αριανοί. Και αυτοί ήταν άνθρωποι της αγοράς, δηλαδή ήταν άνθρωποι που παίρνανε το τραμ, πήγαιναν στο κέντρο. Υπήρχε μια τέτοια αίσθηση ότι ο Άρης εκπροσωπεί την πόλη. Είναι γεγονός αυτό που λες για τα παπαφάκια, και μάλλον οφείλεται στο ότι κάποια στιγμή ο Άρης, που ήταν τσιγκάνος ως προς το γήπεδό του, πέρασε και από εκεί. Μπράβο. Έκανε και εκεί τις προπονήσεις του. Είχε περάσει και από διάφορα άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης, ώστε να καταλήξει στην τελική ενδιάμεση του έδρα εκεί στο Βελίδιο, απέναντι από το πεδίο του Άρεως. Αλλά εσύ έχεις ακούσει για έναν αγώνα ο οποίος έγινε κάποια στιγμή μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ προς διεκδίκηση των χρωμάτων, διότι ο ΠΑΟΚ λέει εμείς είμαστε Κωνσταντινοπολίτες, ο Άρης τα είχε επιλέξει ως ομάδα της συμβασιλεύουσας Θεσσαλονίκης
και σε αυτό τον αγώνα ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ και έτσι κατοχυρώθηκαν τα χρώματα στον Άρη. Είσαι σίγουρος πως αυτό δεν αποτελεί ένα θαυμάσιο αστικό μύθο? Όπως για παράδειγμα ότι ο Τσιτσάνης ήταν ρεμπέτης. Εγώ το έθεσα ως ερώτημα απέναντι στα προκλητικά ερωτήματα που θέτουν οι αντίπαλοι του Άρη. Δεν είμαι αντίπαλος του Άρη, απλώς είμαι οπαδός μιας άλλης πολύ μεγάλης ασπρόμαυρης νομίζω ομάδας. Κάτι το οποίο σημαίνει και εγώ το θεωρώ αστικό μύθο. Πάντως με έναν από τους Βικελίδηδες που ανέφερες, τον Κώστα καταρχάς, ο Άρης παίρνει και το πρώτο του πανελλήνιο πρωτάθλημα το 28. Και είναι και το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε έτσι σε ενιαία μορφή. Και μεταξύ των άλλων, ο Άρης έχει υποστηριχθεί, όπως είπες, και στις ευρωγειτονιές, γιατί εκεί στο Χίρς, στο Ιπποκράτιο, έκανε και εκεί προπονήσεις, όπως έκανε και στις Αλάνες της Αγίας Τριάδας, ώσπου σιγά σιγά αποκτά σε εκείνη την περίοδο το χρήσμα της ισχυρότερης ομάδας της Βορείου Ελλάδος, ακριβώς λόγω αυτών των πρωταθλημάτων. Έρχεται το 32 ένα δεύτερο. Ένα τρίτο ήρθε αμέσως μετά με τα πολεμικά, γιατί ο Άρης είναι και ο πρώτος που άρχισε διεθνή φιλικά από τη Θεσσαλονίκη με το Μοναστήρι. Παιδί μου, αυτά τα μάτια δεν θυμάται ούτε η μάνα μου. Τι είναι αυτά που λες? Πρωτάθλημα πότε πήρατε? Ακούγεται ότι το πήρατε το 1946 σε πολύ δύσκολες εθνικές συνθήκες. Ακριβώς, διότι ο Άρης ήταν μια ομάδα σε συνεχή ετοιμότητα. Και γι' αυτό το λόγο τα τρία πρωταθλήματά του αυτά έχουν πολύ μεγάλη αξία, και όχι μόνο αυτό, είναι εκεί που βρίσκεται κάθε τι που περνάει στο παρελθόν, όπως αντίστοιχα πρωταθλήματα άλλων ομάδων όταν περνούν στο παρελθόν. Τίποτα δεν είναι αιωνίως παρόν. Δηλαδή οι δύο πρωταθληματάρες που πήραμε εμείς δεν έχουν καμία ισχύ. Ισχύουν τα ένα μισάρια πρωταθλήματα. Αυτό ξέρεις, μου θυμίζει. Ως παρελθόν κι αυτά. Μάλιστα. 3-2 θα έλεγα. Και βέβαια και τα τρία ουσιαστικά οφείλονται στην οικογένεια Βικελίδη, αυτό πρέπει να προλάβω να πω. Μετά τον Κώστα ήρθε και ο Νικηφόρος. Ο Κώστας ήταν οδοντίατρος, ο Νικηφόρος συμβολιογράφος, μορφωμένα παιδιά. Πάντα λοιπόν ο Άρης ήταν ομάδα της αστικής τάξης, ως τον Κλεάνθη που βάφτισε και το γήπεδό μας και ήταν ας πούμε μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.